τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του προαγωνιστικού γεύματος, το οποίο χρονικά τοποθετείται γύρω στις 3 με 4 ώρες πριν από την άσκηση, είναι η σωστή ενυδάτωση του αθλητή, δηλαδή η πρόσληψη νερού ή αθλητικών ποτών σε ποσότητα 5 με 7 ml ανά κιλό σωματικού βάρους, ούτως ώστε να ικανοποιήσει και τους θερμορυθμιστικούς ρόλους αλλά και τους μεταβολικούς ρόλους το νερό στην προσπάθεια του αθλητή να παράγει έργο και να καθυστερήσει την εξάντληση. Και δεύτερον, είναι η πρόληψη υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη για τον εξής λόγο, γιατί λόγω της αρχής τους απελευθέρωσης και απορρόφησης εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης πλάσματος και κάνουν και μια σχετική οικονομία στη χρήση του μυϊκού γλυκογόνου. Ο βασικός στόχος του μεταγωνιστικού γεύματος είναι να έχουμε την πλήρη και την τάχιστη αποκατάσταση των επιπέδων του μυϊκού γλυκογόνου. Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει το πρώτο γεύμα μετά το τέλος άσκησης να αρχίσει στα 30 λεπτά και έπειτα για τις επόμενες 6 ώρες, ανά 2 ώρες, ο αθλητής να προσλαμβάνει να τρέφεται. Τώρα, οι υδατάνθρακες που συστήνονται για το μεταγωνιστικό γεύμα σε ποσότητα 1 με 1,5 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους πρέπει να είναι υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, διότι έτσι φαίνεται βιβλιογραφικά ότι επιτυχάνεται αυτός ο στόχος της άμεσης και της τάχιστης φόρτισης των επιπέδων του μυϊκού γλυκογόνου. Ο σίδηρος καταρχήν συμμετέχει στη μεταφορά ως βασικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης και της μυοσφαιρίνης, συμμετέχει στη μεταφορά του οξυγόνου. Ως εκ τούτου συμμετέχει στον αερόβιο μηχανισμό παραγωγής ενέργειας. Άρα μπορεί να παρατείνει και την αντοχή και τη χρονική στιγμή στην οποία υπησέρχεται η κόπωση. Με αυτή τη λογική και υπό αυτή την έννοια λοιπόν, επειδή συμμετέχει σε αυτό το σύστημα, μπορούμε να πούμε ότι έχει εργογόνο δράση. Επί της ουσίας, πρακτικά, εργογόνο δράση έχει ο σίδηρος όταν χορηγείται σε αθλητές μόνο οι οποίοι εξ αρχής έχουν χαμηλά επίπεδα διαιτητικού σιδήρου.